Παρασκευή απόγευμα. Πολύ απόγευμα. Μεγάλες προσδοκίες έχει η Μαρινέλη ότι θα ξεκινήσει το vlog από πρωί. Ναι, θα θέλεις. Παιδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή, είχα τόσο πολλά πράγματα να κάνω σήμερα που την κάμερα δεν κατάφερα να την πιάσω ούτε λεπτό στο χέρι μου. Τώρα έχω ετοιμαστεί, έχω βαφτεί με το σκουρόχρωμο, το χειμωνιάτικο, το κρεγιόν μου. Αλλά μου αρέσει τόσο πολύ που ακόμη και καλοκαίρι εγώ θα το φοράω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω πιάσει τα μαλλιά μου, είναι βρεγμένα ακόμα από το μπάνιο, αλλά τα έχω πιάσει έτσι. Θα ντυθώ και θα φύγουμε με τον μπεμπάκο, θα πάμε στο mall. Βρήκα φόρεμα για τη βάφτιση επιτέλους. Τώρα δεν το έχω εδώ να σας το δείξω, γιατί έχω πάει να μου φτιάξουν κάτι, οπότε δεν το έχω εδώ τώρα να σας το δείξω. Και επειδή ήθελε και μία ζώνη και παπούτσια εννοείται, τα είχα παραγγείλει γιατί δεν τα είχαν στο νούμερό μου. Τη ζώνη δεν την είχαν γενικότερα. Την είχα δει 2-3 μέρες πριν που είχα πάει να δοκιμάσω ένα άλλο φόρεμα. Και έκλεισα τη ζώνη και τα παπούτσια. Και επειδή μου τα έφεραν, πάω τώρα να τα πάρω. Θα πάω με τον μπεμπάκο. Προσεκτικά και ωραία. Όπως πάντα, τι να κάνουμε. Είπα να ξεκινήσω, παιδιά, να κάνω τις εξορμήσεις μου. Να βγαίνω με προσοχή με τα ντετόλ μου μαζί, με τα πολυματικά μου, με τα ενοπνεύματά μου, με το ένα με το άλλο. Και πριν να ακουμπήσω το οτιδήποτε, αφού μάλλον ακουμπήσω το οτιδήποτε, να πολυμένω τα χέρια μου και μετά να πιάνω το καρότσι, την τσάντα μου, τα πορτοφόλια μου, όλα αυτά. Τέλος πάντων, προσέχω όσο μπορώ. Αλλά δεν θέλω να κλειδωθώ μέσα άλλο. Και δεν θέλω να κλειδωθεί και το παιδί. Θέλω το παιδί να βλέπει καινούργια πράγματα. Θέλω να βλέπει ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι πέρα από εμένα και τον Κανάκι. Σίγουρα. Οπότε τώρα πάω να τον πάρω από το καρεκλάκι του φαγητού, γιατί μόλις φάγαμε την κρεμούλα μας, και να πάμε στο μολ. Θα πάρω κάμερα μαζί. Τώρα αν θα την ανοίξω είναι μια άλλη ιστορία. Θα δείξει λίγο. Εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ πέρα. Φορέσαμε τα ωραία μας τα καλοκαιρινά, τα ρουχαλάκια με τις φαλενίτσες. Και πού θα πάμε? Θα πάμε άτα. Θα πεις ένα γεια. Πες. Για μίλα λίγο να σε ακούσουν τα κορίτσια που με ρωτάνε συνέχεια για σένα. Για μίλα, μίλα. Τώρα με το μωρό, ειδικά εδώ στο μόλ, επειδή θέλω άνεση για να βγάλω καρότσια, να βγάλω το μωρό, έχω βρει μια τέτοια θέση. Δείτε εδώ πέρα, όλο αυτό το σημείο είναι άδειο, πιο άδειο δεν πάει. Πραγματικά. Κάποια μέρα θα με φάνει λύκη εμένα εδώ πέρα που έρχομαι και παρκάρω. Αλλά παιδιά, είναι η καλύτερη λύση για όταν έχεις παιδί. Γιατί άμα έρθει κανείς και στριμωχτεί δίπλα σου, δεν μπορείς να βάλεις το παιδί με τίποτα. Θα πρέπει να μπω εγώ με δυσκολία να βγάλω το αμάξι και να αφήσω το μωρό έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Οπότε επιλέγω να κάνω αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά τραβάω vlog έξω. Και με το άλλο χέρι σπρώχνω το μωρό. Και είμαι μόνη, ε. Καλά τα πάω. Καλά. Πήρα και τον αγαπημένο μου υποτυπώδη καφέ, δεν έχει καφέ. Ένα φραπούτσινο cream caramel από τα Starbucks που έχω να πιω από την Αμερική, φανταστείτε. Γιατί μετά έμεινα έγκυος και καταλαβαίνετε τι έγινε. Λοιπόν, θέλω να σας πω στις μέλουσες μαμάδες, εσείς ήδη μαμάδες, αυτό εδώ το τσαντάκι που το κρεμάς από το καρότσι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο με έχει βολέψει. Βάζω εδώ πέρα τον καφέ μου, το ενόπνευμα, το μπουκάλι με το νερό του, μαντιλάκια, κινητό, τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Βάζω αυτά που θέλω να βρω πάρα πολύ εύκολα εδώ μέσα. Απλά θέλει προσοχή, δεν αφήνουμε το καρότσι που να είναι, γιατί περνάει κάποιος που βάζει το χέρι του και παίρνει ό,τι θέλει. Και ακόμα ερημιά, παιδιά, ένα μάξι εδώ, εδώ, το δικό μου. Κοιτάξτε εδώ. Τίποτα και κανένα. Πάω να βάλω γρήγορα το παιδί μέσα, γιατί σκιάζομαι τώρα εγώ εδώ. Δεν θέλω να διαμαρτυρηθώ σίγουρα, αλλά πώς αλλάζει η ζωή σου, ρε παιδί μου, όταν γίνεσαι μαμά. Το σκέφτομαι κάθε φορά που γυρίζω σπίτι και παίρνω και το μωρό μαζί. Πώς απλά έπαιρνα τη τσάντα μου και έφευγα. Και τώρα πρέπει να πάρω άλλη μια τσάντα. Πρέπει να πάρω ένα καρότσι, πρέπει να πάρω ένα παιδί. Πρέπει να πάρω μπουκάλια μαζί μου, πεπίλες για ομιγέννητο. Κάθε φορά που θα βγω έτσι για κάνα δύο ώρες το πολύ και τον έχω ήδη ταϊσμένο. Και πω, δεν πειράζει, μην πάρω μαζί το επόμενο γεύμα που θα γυρίσω. Πάντα κάποιος θα βρεθεί και θα μου πει: Μαρινέλη, είμαστε εκεί. Θες να έρθεις? Και πάντα πρέπει να γυρίσω σπίτι, να ετοιμάσω πράγματα και μετά να ξαναφύγω. Κάθε φορά που θα πάρω μαζί μου, δεν με παίρνει κανείς. Όπως σήμερα. Πήρα, ήμουν έτοιμη, λέω: μπορεί να τύχει να με πάρει κανείς. Θα μου πει: πάω για καφέ, κυρία. Και κανείς. Κανείς. Ο κύριος Μικρούλης παίζει μέσα στο πάρκο του. Τώρα η μαμά θα μαζέψει ρούχα και θα πάμε να κάνουμε το μπανάκι μας. Το καθιερωμένο μας απογευματινό μπανάκι. Παίζει και πιάνω με τα πόδια του. Πριν πάω
να τον κάνω μπανάκι. Να σας δείξω λίγο τη ζώνη που πήρα. Θεωρώ ότι ταιριάζει. Τώρα δεν έχω και το φόρεμα για να δω αν ταιριάζει ή όχι. Πήρα αυτή εδώ την χρυσή ζώνη που έχει αυτό το μέταλλο μπροστά και γυαλίζει. Τώρα δεν θέλω να το βγάλω, να μην την γρατζουνίσω, είναι κρίμα μέχρι τη βάφτιση. Πήρα αυτή εδώ. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω, θα δείξει. Αλλά χρειάζεται σε αυτό το φόρεμα. Έχει ένα λάστιχο στη μέση, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε. Να είμαι κι εγώ. Μια ζωνούλα. Και ελάτε να σας δείξω, αν και το έχω βάλει στο πλυντήριο, αλλά θα τα βγάλω. Μου ήρθε μια παραγγελία από H&M σήμερα. Η πιτζάμα που φοράω τώρα με τα αυγά είναι H&M. Και με βόλεψε πάρα πολύ. Σας την είχα δείξει στο προηγούμενο vlog και παρήγγειλα και μου ήρθε και αυτό εδώ. Καθίστε να σας το δείξω στο μπλουζάκι. Έχει πάνω σούσι. Δείτε εδώ, σούσι έχει πάνω. Και πήρα και αυτή εδώ την γαλάζια με τα με λευκό πουά. Πού πας, παιδί μου, θα σηκωθεί σήμερα εσύ, θα περπατήσεις. Πού πας, δεν θες μπάνιο σήμερα. Τι είναι αυτή η κατάσταση που σε έχει πιάσει. Δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο θα πρέπει να πάρω αφού έμεινα μάδια τσέπη. Κατεβαίνω και στην τράπεζα να δω αν έχει λεφτά, μα ξέχασα το πιν. Θα μ' έχει σπίτι, γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη ή αν θα μείνουμε στο σπίτι. Όχι, στο στόμα τα χέρια. Ναι, 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 θα μ' έχει σπίτι. Και τα φτάκια μας, γιατί σε παίρνω και μιλάς. Πού πας εσύ σήμερα, βρε. Δεν θες άλλο μπανάκι. Εντάξει, αλλά θα βγούμε. Θα βγούμε. Έτοιμος ο κύριος Μικρούλης. Τώρα σε λίγο θα φάει. Μπράβο. Πάμε. Μπράβο. Έτοιμος ο κύριος Μικρούλης. Τώρα σε λίγο θα φάει. Παιδιά, αυτό το φορμάκι πόσο μου αρέσει. Είναι από H&M. Τα περισσότερα ρούχα που του παίρνω είναι H&M. Γιατί πέρα του ότι είναι οικονομικά και τώρα αλλάζουμε σχεδόν κάθε μήνα ρούχα. Είναι μια χαρά στο πλήσιμο. Δεν παθαίνω τίποτε. Υπάρχουν άλλες εταιρείες που έχουν και λίγο πιο ακριβά από ό,τι H&M και στραβώνουν στο πλήσιμο και δεν μου αρέσει καθόλου να στραβώνει το ραφή. Να σας πω κάτι που κάνω με το μωρό και δεν ξέρω αν είναι. Αν μπορώ να του δώσω ερεθίσματα από 6 μηνών που είναι τώρα σε κάτι τέτοιο. Κάθε φορά που θα κάνουμε μπανάκι πάντα θα του τραγουδήσω. Έχουμε 2-3 συγκεκριμένα τραγούδια που του τραγουδάω. Και όταν αλλάζουμε ρούχα ή πάνε ή οτιδήποτε, όταν πάντα θα καθίσει στην αλαξιέρα, θα του πω την ΑΒ και θα του μετρήσω μέχρι το 10. Δεν ξέρω αν από τώρα μπορεί να πάρει ερεθίσματα. Εγώ το κάνω από τότε που γεννήθηκε αυτό, να σας πω την αλήθεια. Τώρα έχει αρχίσει και αυτός και μου μιλάει την ώρα που δεν λέει ΑΒ. Εννοώ ότι βγάζει ήχους. Αυτό εννοώ, μην παρεξηγηθώ. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτό που κάνω τώρα και ήθελα, επειδή δεν το έχω συζητήσει ακόμα με τον παιδίατρο, να σας πω την αλήθεια, ξέχασα την τελευταία φορά που ήρθε να τον ρωτήσω. Όσες μανούλες είσαστε εκπαιδευτικοί και βρεφονιπιοκόμοι, γενικότερα ότι έχετε έτσι, έχετε σπουδάσει πάνω σε παιδιά, σε κάτι τέτοιο, θα ήθελα να μου πείτε λίγο τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Παιδιά, αυτό σήμερα έχει γίνει πάρα πολύ αντίθετος, δεν τον αναγνωρίζω. Εντάξει, ξεκάθαρα δεν μπορώ να βρω σημείο να στήσω αυτή την καινούργια την κάμερα. Δεν ξέρω. Για κάποιον λόγο με δυσκολεύει πάρα πολύ κάπου να τη βάλω. Θα πω καλή μερούδια εννοείται, γιατί το έχετε καταλάβει ότι είναι η επόμενη μέρα. Δεν χρειάζεται καν να σας το πω. Έχω ξυπνήσει πολύ πρωί, γιατί έχω ραντεβού να πάω να βάλω φημέ τζάμια στο αυτοκίνητο. Σας είχα κάνει μια ερώτηση πριν πάρα πολλές εβδομάδες σε όλες τις μαμάδες, τι κάνετε με τα μωράκια σας μέσα στο αυτοκίνητο, και οι περισσότερες μου είπατε ότι η καλύτερη λύση είναι να βάλω φημέ μέσα στο αυτοκίνητο, τζάμια φημέ στο αυτοκίνητο. Οπότε αυτό θα κάνω. Στην αρχή πήγα και πήρα αυτά τα διχτάκια που σας είχα πει, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Και επειδή βλέπω ότι ζορίζεται πάρα πολύ το μωρό με τον ήλιο, όχι μόνο το ότι τον ακουμπάει, επειδή έχει ανοιχτά μάτια και επειδή έχω κι εγώ ανοιχτά μάτια και ξέρω ότι ο ήλιος δυσκολεύει περισσότερο αυτούς που έχουν ανοιχτά μάτια, γιατί εγώ έχω και φωτοευαισθησία, φανταστείτε. Θέλω να το κάνω όσο πιο εύκολο γίνεται μέσα στο αυτοκίνητο, τουλάχιστον όσο μπορώ, να μην τον χτυπάει και πολύ, δηλαδή να μην εκτίθεται πολύ και στον ήλιο με το δερματάκι του που είναι έτσι και λευκό, λευκό, λευκό. Θα κρατήσω εννοείται και τις σίτες, θα βάζω και τις σίτες, θα έχω και τα φημέ και ελπίζω τώρα να είναι ok. Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως έχω πολύ νύστα, δεν ήταν καλό βράδυ. Άργησα πάρα πολύ να κοιμηθώ. Κάντε πως δεν βλέπετε το χάος εδώ.
Και αυτό το χάος κάντε πως δεν βλέπετε. Λοιπόν, ήθελα να σας δείξω φορεμένο το σορτζάκι αυτό το ταζάρ που σας είχα δείξει στο τελευταίο μου βίντεο και το μπλουζάκι, γιατί πάρα πολλά κορίτσια με ρωτήσατε αν είναι ωραίο φορεμένο και το σορτζ και η μπλούζα. Τα έχω συνδυάσει μαζί να σας πω τώρα. Τώρα δεν ανοίγει το χρώμα, το φως. Όλα καλά. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ άνετα. Πάω τώρα να πάρω το αυτοκίνητο που είναι έτοιμο και πάω μετά στη Μαρία. Σε ποια Μαρία, γιατί δεν ανοίγει το χρώμα. Σε ποια Μαρία θα μάθετε σε λίγο. Το χρώμα δεν θέλει να ανοίξει, θα με βλέπετε σκοτεινή. Λοιπόν, μόλις έχω παρκάρει έξω από το αμαράκι, ποια είναι η Μαρία θα μου πείτε τώρα. Η Μαρία είναι η κοπέλα που με έχει βάψει στο γάμο. Η Μαρία Καματάκη, θα σας αφήσω και τα στοιχεία της από κάτω. Η Μαρία είναι πραγματικά, σας το λέω για όσες κοπέλες, γιατί μου έχετε πει πάρα πολλές ότι θέλετε να αλλάξετε, ότι αλλάξετε την ημερομηνία του γάμου σας και πήγατε ή φθινόπωρο ή για του χρόνου. Να σας πω ότι αν δεν έχετε βρει κοπέλα να σας βάψει, η Μαρία είναι, παιδιά, για μένα η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσα να κάνω για το μακιγιάζ στο γάμο μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία που ήταν, πόσο ήρεμη ήταν, πόσο δεν με άγχωσε, πόσο ωραία ήταν γενικότερα. Εκείνη η μέρα οι ετοιμασίες, ήμουν μια ανέστητη νύφη, όπως σας έχω ξαναπεί, γιατί δεν είχα καθόλου άγχος. Γιατί είχα, πραγματικά είχα επιλέξει τους καλύτερους επαγγελματίες και δεν είχα κανένα πρόβλημα, κανένα φόβο, κανένα άγχος, τίποτα. Ήταν όλη την ώρα τους φωτογράφους, από την Σύση που μου έκανε τα μαλλιά, από τη Μαρία που μου έκανε το μακιγιάζ. Γενικότερα η Μαρία εκείνη τη μέρα μου είπε και πάρα πολλά tips για να είναι πιο ωραία η εμφάνισή μου στο γάμο. Γενικότερα μου είπε πράγματα τα οποία δεν θα πηγαίναν ποτέ το μυαλό μου και διόρθωσα εκείνη την ημέρα. Οπότε αν θέλετε να δείτε κάποια κοπέλα να κάνετε ένα δοκιμαστικό με τη Μαρία, κάνει ακριβώς ό,τι της πείτε, ακριβώς ό,τι της πείτε. Δηλαδή θα της δείξετε ένα μακιγιάζ, θα της πείτε, ξέρω εγώ τι είπα. Μαράκι μου, δεν βάφομαι πολύ, γενικότερα στην καθημερινότητά μου είμαι πολύ απλή. Αν γίνεται, θα ήθελα ένα μακιγιάζ που να είναι ok για τις φωτογραφίες εννοείται του γάμου, αλλά και για να είναι πάνω στα δικά μου τα θέλω, δηλαδή να μην είναι έντονο, να είναι ένα ωραίο απαλό μακιγιάζ, και αυτό ακριβώς έγινε. Ήταν ακριβώς το μακιγιάζ που της είχα πει, αυτό μου έκανε. Και τώρα έχω έρθει για να βάλουμε βλεφαρίδες, επειδή τώρα είναι καλοκαίρι και το είχα κάνει πριν, όχι πέρσι που ήμουν έγκυος, πρόπερσι το είχα κάνει. Καλοκαίρι είχα βάλει πάλι βλεφαρίδες για να μην βάφαμε πολύ, γιατί όταν βάζεις βλεφαρίδες είσαι κατευθείαν περιποιημένη, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο, μόνο με τις βλεφαρίδες. Λοιπόν, έχω έρθει στη Μαρία και δεν γίνεται κάθε φορά που έρχομαι εδώ να μην σας δείξω λίγο το χώρο της, που είναι ένα όνειρο. Κοιτάξτε εδώ, έχει αλλάξει, έχει φέρει αυτή την τραπεζαρία εδώ με τις καρέκλες και δείτε τι ωραία που το έχει φτιάξει. Δεν μπορώ. Εδώ. Και το γραφείο της θέλω να δείτε, παρακαλώ. Εδώ, δεν υπάρχει. Αυτό εδώ ειδικά είναι τόσο ωραίο, δείτε εδώ από μακριά. Και από εδώ είναι το μπουντουάρ που κάνει και τα μακιγιάζ που σας έλεγα πριν για γάμος. Και ορίστε και το μαράκι μου, που είναι μια κούκλα. Είναι μια κούκλα και ήρθε να με κάνει και εμένα κούκλα. Να μου βάλει μια φαρίδες. Να δείξω λίγο άνθρωπος ρε παιδί μου. Έλατε να σας δείξω και τον χώρο. Εδώ δείτε. Δεν υπάρχει, ρε μαράκι. Ρε μαράκι, είναι πάρα πολύ. Δεν το είχα δει αυτό με τα λουλούδια εδώ πέρα. Ναι, είναι κουκαμπίλια. Εντάξει, είναι υπέροχα. Εγώ θα ξαπλώσω εδώ. Ναι, αυτή είναι η θέση. Τέλεια, δείτε εδώ το χώρο της. Δείτε πόσο περιποιημένα είναι όλα. Δείτε εδώ τώρα δουλειά που μου έκανε η Μαρία. Είμαι περιποιημένη, είμαι άβαφη, φαίνεται σαν να είμαι βαμμένη αυτή τη στιγμή, ενώ δεν είμαι. Κοιτάξτε πόσο ωραίες και απαλές είναι. Δεν είναι αυτό το too much που σας έλεγα πριν που δεν μου αρέσει καθόλου. Και δείτε εδώ τι ωραίες που τις έχει πλέξει. Επέστρεψα στο σπίτι. Τώρα έχω βάλει τον μπεμπάγο σε διαδικασία ύπνου, γιατί έχει μεσημεριάσει. Και πρέπει να μαζέψω, να στρώσω λίγο εδώ το κρεβάτι, να μαγειρέψω γιατί δεν έχω προλάβει να μαγειρέψω. Έκανα όμως πολύ πολύ πρωί τα λαχανικά του μωρού, γιατί με το που γυρίσαμε έφαγε και τώρα τον έχω βάλει σε διαδικασία για να κοιμηθεί. Και πάμε να συνεχίσουμε την ημέρα μας. Εν τω μεταξύ γύρισα στο σπίτι, είχα ξεχάσει το έβαλα βλεφαρίδες, ό,τι να είναι. Και κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και ενθουσιάστηκα. Έκανα, τι ωραία! Τις είχα ξεχάσει εντελώς. Τώρα θέλω λίγο προσοχή για δύο μέρες μόνο να μην τις βρέξω. Θα κάνω το λούσιμό μου και το μπανάκι μου πολύ προσεκτικά και μετά θα είναι τέλειες.
Σκεφτόμουν τώρα το πόσο συχαίνομαι να έχω το πρωί, είναι αργά, είναι 4.30 ώρα, κλειστά τα παντζούρια. Δεν μου αρέσει όταν έχει φως, όταν είναι σκοτεινό. Βασικά λέω πριν πάμε να κοιμηθούμε τα κλείνω. Θέλω το σπίτι να είναι ανοιχτά τα παντζούρια, να μπαίνει μέσα φυσικό φως, γενικότερα μου αρέσει. Αλλά με τέτοια ζεστή έξω δεν αντέχω με τίποτα. Οπότε κλείνω όσο μπορώ, να κόψω όσο το δυνατόν περισσότερο τον ήλιο να μπαίνει μέσα, να δουλεύει και καλύτερα το κλιματιστικό, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν αντέχω τη ζέστη. Θέλω να πω σε όλες εσάς τις μανούλες εκεί έξω, καταρχάς αν σας συμβαίνει το εξής. Εμένα μου συμβαίνει κάθε πρωί. Κάθε πρωί, παιδιά, δεν ξέρω πώς γίνεται. Πάντα σηκώνομαι λίγο νωρίτερα από τον baby για να φτιάξω να φάω κάτι και μετά αρχίζω να τον ταΐζω για να έχω φάει εγώ, να είμαι πιο ευδιάθετη. Με το που βάλω τον ποπό μου στον καναπέ, με το που τον ακουμπήσω, λες και υπάρχει κάποιο κουμπί, δεν ξέρω, αρχίζει το παιδί και κλαίει και ξυπνάει κάθε φορά που είναι την ώρα που θα κάτσω να φάω, την ώρα που το ετοιμάζω. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Οπότε θα σας αφήσω εδώ. Μπας και καταφέρω να το έχετε αύριο. Λοιπόν, αυτά από μένα. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, γιατί έχουμε έναν τέλειο διαγωνισμό με το μηχάνημα φορέο UFO, που είναι για τις μάσκες, που μέσα σε 90 λεπτά γίνεται η εφαρμογή της μάσκας και διεισδύει πιο γρήγορα στις βαθιές τρώσεις επιδερμίτες. Είναι πάρα πολύ ωραίο μηχάνημα, κοστίζει 200 ευρώ, οπότε μην το χάσετε με τίποτα, και τον άλλο μήνα θα έχουμε και έναν ακόμη πιο ωραίο διαγωνισμό στο Instagram. Οπότε όσες έχετε Instagram, αν θέλετε μπείτε, ακολουθήστε με και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Λοιπόν, αυτά από εμένα, θα σας ξαναδώ πάλι σύντομα. Σας φιλώ γλυκά, γλυκά, γλυκά και πάρα πολύ, 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 πολύ.